Sluts Hub. Καράδες μου και αφέντρες μου, καλώς ήρθατε στο vlog της Κρήτης. Το Sluts Hub λοιπόν, μάγκες, έχει φτάσει στην Κρήτη, μηδενιστής Φαραώ, μαζί με τους νικητές μας από Καλαμάτα και Βόλο. Θα προσπαθήσουμε να σας γυρίσουμε σε όσα μέρη μπορούμε. Όλη την Κρήτη. Αλλά έχουμε έρθει καυλωμένοι και θα περάσουμε τέλεια και θα προσπαθήσουμε να σας το κάνουμε delivered αυτό. Έχουμε κανονίσει δραστηριότητες φωτιά, θα δείτε τρελά πράγματα, δεν θέλω να σποιλάρω τίποτα. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί μας, φύγαμε! Κανονικά θα έπρεπε να τραβήξω από την ώρα που σηκώθηκα. Έτσι το είχα σκεφτεί. Να σας πω μια καλημέρα από εκεί. Όμως αυτό δεν έπαιζε. Είμαι λοιπόν αεροδρόμιο τώρα Λάρνακας. Κοίτα που λύρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Τύπος. Όχι, δεν θα περιμένω και άπραγος. Άπραγος. Στον οφθού έχω το juice. Κατεβαίνω με το hub με τους τρελούς. Όλοι gamblers, όλοι goons. Κάνω maxwin από habit, γράφω tunes. Ό,τι αγγίζω γίνεται χρυσό στο hub on top μακού. Τους περνάω σαν το Hamilton. Στο Sao Paulo, Φαραώ champions. Τους περνάω σαν το Rossi. Νούμερο 1 είναι το team μου και από κάτω άλλη τόση. Κάτω. Slots καμπάτι τιούτσα πάντα. Από Αθήνα και Σαλονίκα του Vegas και Ατλάντα. Στο μασαλά φύγαν οι προ με μία τσάντα. Number 2 θα την ξοδέψω και θα φύγουμε όλοι σάντα. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Είμαι η Σουζάνα. Είμαι ο Βασίλης. Είμαστε από την όμορφη Καλαμάτα. Καλαμάτα. Είμαστε οι νικητές του Sluts Hub. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, δεν έχετε ιδέα πόσο μεγάλη χαρά είναι αυτό. Και είμαστε εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, πρώτη μέρα σήμερα, έτοιμοι να το ζήσουμε. Τι περιμένουμε λοιπόν από αυτό το ταξίδι? Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι διακοπές. Το θέμα είναι ότι εμείς κερδίσαμε ένα λαχείο που μπορεί να μην το Τζόκερ. Είναι όμως ένα μοναδικό ταξίδι με το Sluts Hub και να ζήσουμε αυτή τη φανταστική εμπειρία και πάμε να τα σπάσουμε όλα. Παιδιά, το λέω κυριολεκτικά για να βελτιάζω. Καλησπέρα, είμαι ο Βαλάντης. Είμαι από το Βόλο. Είμαι 27 χρονών. Εργάζομαι ως διανομέας. Καλησπέρα, είμαι η Νάντια. Έρχομαι από το Βόλο και είμαι νηπιαγωγός. Δεν το περιμέναμε. Πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία εδώ με τα παιδιά. Θα περάσουμε σίγουρα πολύ ωραία. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που κέρδισε ο Βαλάντης. Ελπίζω να περάσουμε ωραία και θα δούμε τη συνέχεια. Ανυπομονούμε να εδώ με τον Μάριο και με, τα... και με το Μίδε. Να περάσουμε πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, ρε. Καλώς σε βρήκαμε, Μάριε. Λοιπόν, αδερφέ, τώρα άσε τώρα που γράφει κάμερα και αυτά. Εντάξει, έλα. Μπαίνεις και λες, δίνουν αυτοί ένα ταξίδι. Ναι. Παπαριές, ρε, θα το δώσω ξαδερφάκια τους, ε. Κλασικά. Το περίμενες να κερδίσεις, λέγε την αλήθεια. Δεν το περίμενα, όχι. Μόλις είδα τον τροχό να με βγάζει τρελάθηκα. Τι είπες? Ο καθένας παίζει με την τύχη. Καθένας παίζει με την τύχη, όπως λέει. Αυτά ξέρει. Δεν μπορεί, θα χαλάσει το πλάνο. Αλλά θα το πω. Αυτές οι στημένες οι μαλακίες μου σπάνε πολύ την π***α. Καλησπέρα, μάγκες. Ήρθαμε εδώ πέρα στο ξενοδοχείο που θα μείνουμε για τη βλογκάρα μας στην Κρήτη. Παρέα εδώ με τον Μίδε. Δεν γράφει. Γράφω απλά λίγο πιο πίσω. Οκ. Καλησπέρα, παιδιά. Ήρθαμε μαζί με τον Μίδε στην ξενοδοχείο που θα μείνουμε για άλλο το vlog της Κρήτης. Δεν είναι η ξενοδοχείο. Είναι με κεφαλαίο και τόνο. Η ξενοδοχείο. Είναι το ξενοδοχείο, είναι το ξενοδοχείο του κουμπάρου μου. Έλα λίγο πιο πίσω το πλάνο, ρε μαλάκα. Τα ξαναγυρίσουμε 40 φορές. Και αν γυρίσεις και το Ρόνι, είναι ο κουμπάρος μου κάτω εκεί. Θα το δείτε στη συνέχεια τι είναι κουμπάρος. Κουμπάρε, άκου, ρε παιδί μου πράγματα. Αυτά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θέλετε να σας κάνουμε ένα τουράκι? Λοιπόν, εδώ είναι τα δωμάτια μας. Παιδιά, είναι αυτό που έλεγα πριν. Και στο Μάριο μπορεί να μην είναι το πεντάστερο, το εφτάστερο, το wow, αλλά πραγματικά αξίζει χίλιες φορές από κάθε πεντάστερο το πώς νιώθεις αυτό εδώ το μέρος. Τώρα τι ρε, εσύ έχουνε ρε φίλοι, πούς έχουνε. Μαλάκα, πρέπει να έχω και θέα την Καλυθέα. Λοιπόν. Και δεν σκάει πολύ δικηγόρος. Αλλά κάτι φάση, αυτά είναι εκεί χρόνια έτσι. Είστε έτοιμοι να δείτε κάτι το οποίο δεν το πιστεύετε? Κοιτάξτε που μένω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Κοκκίνη Χάνι, είναι έξω από το Ηράκλειο. Γύρω 20 λεπτά έξω από το Ηράκλειο, 15, κάτι τέτοιο. Τουριστικό μέρος. Εντάξει, τώρα που έχουμε έρθει είναι ψηλό κουλάριστα. Εντάξει, είναι και αρχές Σεπτέμβρη, το δούμε. Δεν είναι και το πιο δυνατό μέρος, κοίτα, το καλοκαίρι. Έρχονται πολλοί, μένουν εδώ, ξέρεις, και μεταφέρονται. Αλλά είναι υπέροχα. Από εδώ λοιπόν είσαι στη μέση από Ηράκλειο και Χερσόνησο, πολύ σημαντικό. Άρεσε πολύ κοντά να πας και στη Χερσόνησο και προς τα Αιγαία και τα λοιπά. Και από την άλλη πλευρά, Ηράκλειο.
Αυτά, παιδιά, θα περάσουμε υπέροχα. Όλο το κρού είναι έτοιμο, περιμένει. Τα παιδιά έχουν φτάσει, οι νικητές, οι καλεσμένοι. Κάτι άλλα φιλαράκια από τη Ρόδο. Τηλεοπτική είναι οι νικητές και έρθαν κάτι φιλαράκια. Δόξα τω Θεώ. Ναι, είναι δύο ζευγάρια. Παιδιά, το μίλαγα πριν λίγο με τη ζήτανη γυναίκα. Και τη λέω, φίλε, δεν το πιστεύω. Γιατί δεν ξέρω αν το νιώσεις και εσύ. Ένιωσα, μαλάκα, λες και τους ξέραμε. Ναι, και αυτό γάμισε. Τράβα γαλά. Εδώ. Για μας. Η καλή φωνή μου. Φίλε, ξέρεις, μετά την Πέμπτη αρχίζει και σ' αρέσει. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. One team, slots have. Μετά πώς πάει. Καλά ρε μάνακα, δεν ξέρεις το τραγούδι μας. Ρε μάνακα, έχω γράψει τόσους στίχους, έχω χαφεί. One team, Anna, φέραμε το Vegas στην Ελλάδα. One blood, slots have. Συγχωράμε μητέρα, γίνω slot star. One team, για πάντα. Αδερφιά μου μπροστά, γάματα φράγκα. Λοιπόν παιδιά, είμαι στο αμάξι με το πρώτο ζευγάρι των νικητών, το Βαλάντι και την Νάντια. Πάμε προς το κέντρο του Ηρακλείου και μου είπαν ότι είναι ένα challenge το οποίο θα διαβάσουμε κάτι κρυφά μηνύματα του editor. Θέλω να δω τι μας περιμένει, μάγκες, δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, ο καθένας πέσει με την τύχη του, να το θυμάστε. Excuse me, where are you from? Poland. Poland? Poland, yeah. Okay, welcome. Can you please say slots have rules to the camera, please? Slots have rules. Oh, I don't know what is this. Slots have, we are a crew. We play slots games online. Slots Hub. Slots Hub. My man. Ο Lord Editor, λοιπόν, μας έχει στείλει ένα γράμμα. Α, είναι σύντομο. Α, καλά, εντάξει. Καλησπέρα, κοπρίτες. Και καλησπέρα στους νικητές του διαγωνισμού. Προς τους νικητές, ελπίζω να είχατε ένα όμορφο ταξίδι και να περάσετε τέλεια τις επόμενες μέρες. Εσείς και οι συνοδοί σας. Όσο για τους άλλους δύο, ετοιμαστείτε γιατί θα υποφέρετε. Μαλακά, ένα αεροπλάνο και μια μπανάνα υπόθεση, εμπρό. Ενημερώνω τους πάντες ότι για το ταξίδι αυτό είχε φτιαχτεί μια σκαλέτα με τις δραστηριότητες που θα γίνουν. Επειδή όμως με κουράσανε πολύ ο Μίδε και ο Μάριος, αποφάσισα να τα αλλάξω όλα και να κάνω τούπα τα πάντα. Οπότε σαν πρώτη δραστηριότητα έβαλε ένα πράγμα το οποίο δεν ήθελε το ένα στο άλλο. Λοιπόν, δεν θέλω να δω. Εγώ δεν ήθελα να κάνω υπασία. Ρε μαλάκα, πες, αποκλείται εδώ να έχει άλογα. Μπρο, είμαστε μακριά από τα άλογα. Άρα δεν είναι υπασία. Εγώ λέω, δεν θέλω να κάνω υπασία με τίποτα. Αυτό ανεβαίνει σε άλογα, του είπα. Σήμερα λοιπόν, σαν πρώτη λέει δραστηριότητα για να γίνει ποδαρικό. Ναι, δεν πάω. Μαλάκα, αλήθεια, δεν πάω, να ξέρεις. Δεν πάω, μπρο. Δεν ψέματα λέει. Πού είναι, ρε μαλάκα, άντε ρε φλάκα, editor. Ρε μαλάκα, εμάς βρήκες. Μας έφερε στον Άγιο Μινά στο κέντρο του Ηρακλείου να μας πεις ότι θα κάνουμε skydiving. Ποιος κάνει skydiving εδώ μέσα, πού θα πέσει, ρε μαλάκα, από την ταράτσα. Ηλίθιε. Skydive δεν κάνουμε το vlog, τα τελειώνουμε όλα. Τελειώνει το vlog, να ξέρετε, μάγκες. Για πρώτο challenge θα πάμε λέει σε ένα ατμοσφαιρικό escape room. Το κατάλαβα, ήμουν. Escape room, το είχε πει παιδιά ο Μίδε. Λέει κάνα escape room, θα μας πει. Το οποίο λέει θα παίξει σε ένα δωμάτιο που ανοίγει τις πόρτες του πρώτα σε εμάς και το Slots Hub. Α, θα κάνουμε γένεια. Θα κάνουμε γένεια, δεν, ε. Ναι, δεν το δηλαδή αυτό παιδιά θα είναι ένα escape room που δεν θα το έχει παίξει ποτέ κανένας. Δεν θα ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται. Μέχρι τι ώρα είναι το room service και καθαρές πετσέτες αν μπορείτε. Το βράδυ πάμε πάλι. Πώς μετακινείτε τόσο γρήγορα, ρε. Meanwhile. Τα σοκάκια του Ηρακλείου με τους νικητές, είχατε φίλους. Πάμε πιούμε μια καφεδάρα από The Goats. Έχουμε χαθεί εδώ, ψάχνουμε καφετέρες. Όλα έχουν γίνει εστιατόρια ραχομελάδικα, αναργυλέδες και τέτοια. Δεν έχει κάτι. Τι ξέρω. Θα σου γαμίσω, editor. Θα σου γαμίσω. Έτρωγα τους μεζέδες μου, έπινα τις ρακές μου τώρα. Και κάθομαι εδώ και κυνηγάω φαντάσματα. Μουνόσκυλο. Α, εδώ είναι ο Κώστας, ρε. Μωρό μου, πάντως, εγώ δεν τρέπομαι, μην κλείνεις.
Έχω απογοητευτεί με την ευφυΐα μου. Κάτι πάει λάθος, ρε φίλε. Εγώ το ξέρω, δεν είμαι καλός για αυτά. Εγώ θέλω να είμαστε πολύ μαζί, να μου τα λύνουν και να προχωράω. Έλα. Το πρώτο νούμερο είναι το 2. Πάμε. Φτάσε εκεί. Για αρχή είναι και το φάμε στο 2. Ποιος είναι καλέ! Ποιος είναι καλέ! Εγώ είναι τι λέω! Αυτός φώνασε! Το μετά το 2. Πέντε κουλά. Πέντε! Ρε μαλλιά, καλά ρε κουλάς εδώ. Μαλλιά, καλά! Φέρε το κέρι αφού το παίρνεις εκεί πέρα. Φέρε το κέρι. Πέντε. Δύο, πέντε. Νοκλά. Έξι. Έξι. Εννιά. Κάσε, βρέσαι! Ο χρόνος, καλά μπορώ. Εννιά. Δεν μπορεί να μαλάκα. Τι τον βάλατε τον. Όπα. Αυτή ήταν η κοπέλα, είχε νιχάκι. Είχε νιχάκι. Ρε μπρο, έλα λίγο να βοηθήσει. Πόσο χέστης είσαι! Εν τω μεταξύ κράβει. Τελειώσαμε! Ρε μάλακα, τα γαμίσαμε όλα, τη φάγατε! Σε χρόνο ρεκόρ! Άμα δεν ήταν τα παιδιά εδώ να βοηθήσουν, κανένας δεν θα βρίσκα τίποτα. Δεν θα βρίσκα μπρο τίποτα. Ρε μάλακα, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι κάποιοι που τα βρίσκουν όλα χωρίς. Εμένα μου φαίνεται παιδιά ακραίο. Ω παιδιά, σούπερ και τα παιδιά μέσα, σούπερ. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ ωραίο. Ελπίζω να μην. Επειδή καμιά φορά του τρολάραμε να το παρεξηγήσω. Ούτε καν, καθόλου. Αυτό. Ήρθαμε την καφεδάρα μας, μάγκες. Εδώ με τον Ελένα Λεγκητή, το βοηγιώτη μας. Βλέπετε εδώ την πλατεία Ηρακλείου. Βράδυ. Ωραία, έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα. Και τώρα πάμε για την πρώτη δραστηριότητα. Κάνανε το escape room ο Μίδε με τους άλλους νικητές από την Καλαμάτα και είναι με διαγωνισμό, με challenge. Ήπιαμε εμείς καπεδάρες, ερμπουλάρες, είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το πάρουμε, μάγκες. Μασαλά. Πρέπει να κερδίσουμε. Σας θέλω φουριόζους. Κουνηθείτε ρε αγκαλίτσα μας, δεν ψάξτε! Να πηδήξω πάνω ρε, να μπω! Πρέπει να περάσω. Θα μπω ρε, κράτα ρε! Κράτη! Πηδάω! Επιτρέπετε! Από εδώ δεν είναι, για πηδήξω! Πού πάει! Μπήκε, πήδηξε! Όχ, θα σκάσει ο άλλος τώρα και θα τον σκίσει! Ω, ναι! Ωπα ρε! Πώς πήγες εδώ μέσα! Πήδηξε. Για σάξω. Εδώ το παδοχείο. Για σάξω όπως ακριβώς μπήκες. Εντάξει. Πάνω, κάτω, όχι. Πήγε μπροστά, εκεί. Μαλάκα, δεν ήταν αυτό. Ωραίο. Ωπα ρε, ωπα ρε. Κάτσε ρε, κάτι είδα εδώ το παράθυρο. Πίσω! 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 Τώρα, γιατί κάνετε έτσι. Κάτι είδαμε. Κάτι υπάρχει εδώ μέσα, να ξέρεις. Ρε, υπάρχει κάτι σου λέω, με μαύρα μαλλιά περπατάει. Πού την είδες! Έχω τη φωτογραφία της. Αυτή εδώ είναι η φωτογραφία της. Αυτή εδώ υπάρχει μέσα, την είδα εκεί. Πού τη βρήκες τη φωτογραφία? Την είχα από πριν. Σας είπα να μην έρθει να μείνω εδώ μέσα! Και εσύ τη φέρετε μαζί σας! Την έφερες μαζί σου! Εδώ πέρα ήταν, δεν το κάναμε εμείς. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει!
Μην βγείτε από εδώ μέσα. Πίσω του. Είναι από πίσω σου. Σε διατάζω να μου φανερωθείς! Σου διατάζω να μου φανερωθείς! Πού πέσε! Πάρ' το! Λάω! Πώς το πήγα, ξέρεις είμαι μεγαλός. Κάτσε κάτι, κάνουμε λάθος. Το βγάλαμε, ήδη το βγάλαμε. Ήταν 6 μόνο 3 λεπτά τώρα, έκανε κλάτι. Ήταν. Ήταν τρομακτικό, ήταν εκεί. Ξέρεις τι γίνεται, μία ζέστη, μία κρύο, σε δύο διαφορετικά δωμάτια η μουσική. Αυτή η μουσική είναι που σε κάνει. Και από το μη ήχη. Άμα γουστάρεις να δεις θρίλερ, είσαι λάτρης του χώρου και όλα αυτά, έλα, θα γουστάρεις χάματα, αυτό. Τι να πω, καταπληκτική. Πέρασα πολύ καλά. Δεν είμαι λάτρης, αλλά το ένιωσα, ρε, μου το έβγαλες, το φόβο όλα. Είσαι στα γενικά τους πιο ευχάριστες ομάδες. Ήμασταν ομάδες, απαράδεκτο. Πολύ καλό. Εντάξει, την ώρα που πήγε για σένα, δεν γίνεται τόσο φαν. Αυτό είναι δουλειά. Σε βάζω το βράδυ για να κοιμηθώ με νωρίς φωνή σου, εφέ κάτι που όλος ο κόσμος αυτό μου λέει, φίλε. Μου λένε είσαι παρέα μου τα βράδια. Αυτά. Δύσκολη μέρα. Έλα μωρέ δύσκολη μέρα. Να πέρασα μεγάλα. Δύσκολη μέρα ήταν για εσάς. Εγώ δεν είχα κοιμηθεί. Εμείς πέρασαμε πολύ ωραία. Χάσατε. Παίξαμε ωραία. Λοιπόν, το escape room ήταν καταπληκτικό. Εγώ δεν είμαι ούτε fan thriller, ούτε horror, ούτε αυτά. Σούπερ τα παιδιά που παίζανε μέσα, σούπερ ηθοποιοί. Τρομερά τα παιδιά μας εδώ πέρα, οι νικητές μας είναι. Μακάρι κάθε φορά να έχουμε τέτοιους νικητές. Πες ρε μαλάκα που ανοίξαμε το ψυγείο με το παγάκι και ήλπιζα να έχει πύρες. Πήγαινε η άλλη ανάποδα και λέει, μόλι θα πας λουμπάγκο μου, δε ίσιο σε ρε.
Αυτά για την πρώτη μέρα, μάγκες. Νομίζω το vlog είναι φωτιά μέχρι στιγμής, η παρέα τα σπάει. Πολύ ωραίες δραστηριότητες. Τα λέμε αύριο, μάγκες! Δεν θα κάνεις τεστ στο exposure. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Μας έχουν στήσει πάλι εδώ αυτά τα στημένα, τα ωραία. Παιδιά από πίσω από την κάμερα είναι ο Σκορτσέζε. Ο Σκορτσέζε είναι από πίσω από την κάμερα. Είδε τώρα αυτό το σημείο και του έκανε. Και λέει: πηγαίνετε, καθίστε εκεί για να το φορέσουμε το πλά. Εμείς έχουμε ξυπνήσει δύο ώρες τώρα εντωμεταξύ. Και καλά η μετάβαση λέει από το θες. Άντε ρε. Καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό που βλέπετε. Περνάμε τέλεια, μάγκες. Λίγο κούραση. Σήμερα όμως λέμε να κάνουμε κάτι πιο, λίγο πιο extreme, όχι βολτούλες. Ναι, σήμερα κάποιοι θα την πληρώσουν, αλλά θα έχει και θετικό τέτοιο να μην δώσω περισσότερα info στα μετά challenges. Σωστά τα λέω, Σκορτσέζε. Υπέροχα. Θα έχουμε εκπλήξεις σήμερα, σκηνοθετά. 2-3. Λοιπόν, μαγκές, αυτά για τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε στο νούμερο 1 paintball της χώρας. Στον αδερφούλη τον Κώστα. Το Νοϊκά, το Λοκατζή, το Τεράστιο, που εκεί είχαμε γυρίσει και το FNFR. Θα παίξουμε Call of Duty. Ήμουν καλός. Call, στον goal θα τρώμε. Call, call. Μπα, στον goal όλες. Πάρε και το σωσίφιο μαζί. Εγώ, μάγκες, paintball δεν έχω παίξει ποτέ. Ας το διάλογο. Αλήθεια, ναι, αλήθεια. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά και περιμένω πώς και πώς να πάμε. Τώρα καπνίζουμε πολύ, δεν ξέρω αν θα τρέχω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι απαραίτητο, φίλε, να δει η στρατηγική. Πονάει, φίλε, δηλαδή θα είμαστε με μελανιές παντού τώρα. Άμα τη φάσουμε κοντά, πονάει. Αυτά, μάγκες μου, λοιπόν. Τα λέμε μάγκες στο paintball. Έλα, πες το πως είναι. Τρυπαλόσκι, τρυπαλόσκι. Μαρία, μισό λεπτό γιατί έχουμε γράμμα από το κοκκινοτρίχι. Πάμε. Μαρία, πώς το σκίζει το φάκελο κάθε φορά. Αφού μου έχει βάλει ο μαλάκας εδώ την τάπα. Άνοιξε το λίγο τηλεοπτικά, τηλεόραση δεν ήξερε πώς θα ανοίγουνε. Τι αρτσουμπαλός είσαι. Θα ανοίγουνε. Κράτο! Λοιπόν, λέει, καλημέρα παιδιά. Παραγωγή. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Σήμερα είναι, λέει, day 2 και θα σας πω στα γρήγορα στο challenge της σημερινής ημέρας, το οποίο ήδη γνωρίζετε ότι είναι το paintball. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι σήμερα θα παίξετε ξανά για την νίκη. Μα τι vlog είναι εδώ, αντίπαλός μου ή βγήκαμε μαζί κάποιο vlog. Η μία ομάδα είναι κυνηγή και η άλλη ομάδα ντύνεται με στολές λαγού και προσπαθούν να ξεφύγουν από τους κυνηγούς. Οι λαγοί έχουν ένα λεπτό να κινηθούν και να κρυφτούν στην πίστα. Λοιπόν, άκου να δεις, editor. Επειδή εμείς εδώ αράξαμε μπρο, γιατί γράψαμε να κάνουμε μαλακίες και φτιάξαμε το δικό μας σενάριο. Αυτό εδώ το κοκκινοτρίχι ακυρώνεται. Και φτιάξαμε εμείς το story και θα σου φέρω εδώ το γίγαντα από την Καλαμάτα και θα σου εξηγήσει πώς γίνεται τηλεοπτικά. Καλώς το σωστά. Γίγαντα της Καλαμάτας. Λοιπόν, Lord Editor, άκου να δεις πώς γίνονται κάποια πράγματα. Λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν. Έσκασε πολύ μάλλον. Το πλάνο έχει και το σενάριο ως εξής. Λοιπόν. Επειδή υπάρχει ένα τεχνικό προβληματάκι και υπάρχει μόνο μία στολή κούνελου, αποφασίσαμε. Κούνελος θα γίνει ο Μίδε. Κούνελος θα γίνουν οι γυναίκες. Εδώ, οι νικήτριες. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Γιατί εμείς οι μαντραχαλέοι που είμαστε από την ομάδα, θα πρέπει να τις προστατεύσουμε. Να φύγουν αλόβητες και να πάνε από ένα checkpoint A στο B. Η αντίπαλη ομάδα όμως θα έχει υποχρέωση να σκοτώσει πρώτα εμάς τους μάχημους για να έχει το δικαίωμα να φάει τον κούνελό μας. Αν το σκοτώσει και τον κούνελο, χάσαμε. Αν η αντίπαλη ομάδα προλάβει και πάει στο checkpoint, κέρδισε. Κωστή! Έλα. Καταρχάς, παιδιά, ο Κώστας είναι το αλάνι που μας είχε φιλοξενήσει, όπως σας έλεγα τόση ώρα και στο τέτοιο. Μας είχε φιλοξενήσει και στο FNFR. Αρχηγός του κριτικού. Αυτό ακριβώς. Θέλω αρχικά να καλωσορίσω το φίλο και αδερφό του Μίδε. Μετά από χρόνια σε ξανάδα, εδώ είχαμε γνωριστεί, είχαμε περάσει πολύ όμορφα. Να σας καλωσορίσω, θα περάσετε πολύ όμορφα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το paintball Κρήτης, είμαστε χρόνια στο χώρο, τα κόλπα τα ξέρετε, ένα πεδίο από τα μεγαλύτερα στην Κρήτη. Στόχος μας και το μέλημά μας είναι όσοι έρχονται να το ευχαριστούνται, να περνάνε όμορφα και να ξανάρθουν γιατί έχουν πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι paintball, το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό γενικότερα στον τάλα χόμπι. Λοιπόν, σήμερα το σενάριο που βλέπω ότι είναι καινοτόμο, είναι κάτι πολύ διαφορετικό και σκεφτόμαστε κι εμείς να το βάλουμε
σαν σενάριο. Όταν θα δείτε τα βίντεο, οπότε δώσατε spoil γερό. Ένα like στα παιδιά. Ένα like στα παιδιά. Αν όμως διαβάζαμε αυτό εδώ, editor, δεν θα το ζητάγαν το σενάριο. Καλή διασκέδαση, να περάσετε όμορφα. Μάριε, θα σου πω κάτι. Σε συμπάθησα την πρώτη στιγμή, αλλά θέλω να κερδίσει ο φίλος. Φύγαμε! Μαζί μου λαγιά από πίσω. Κάλυψε λίγο αριστερά, κάλυψε λίγο αριστερά. Λαγιά από εδώ. Κάλυψε, κάλυψε πίσω. Όπα! Έξω όλα! Πώς την έφαγε! Μαλάκα, ήρθε εδώ! Ναι, εγώ το χτύπησα, τον έφαγα. Καλά, γιατί δεν το μίλησες. Τον έφαγα τον έναν! Ποιον έφαγα? Παράε! Τσίμπα! Έμεινε μόνο το κουνέλι. Βγαίνεις έξω με ψηλά το χέρι. Έξω το κουνέλι! Νικητής ο Μίδης! Λοιπόν, μετρήσαμε. Στα πρώτα 4 με 5 δευτερόλεπτα ο Φαραώ ήταν νοκάουτ, by Mide, έτσι. Μπαίνει ο Σόλτζερ ο Καλαματιανός μπροστά, άκου. Έκανε την περισπασμό, μπήκε και φάγει τη σφαίρα για μένα, πάει και ο δεύτερος. Και σκάει, ο δεύτερος όμως να πω, ο Βολιώτης φίλε, με γέμισε στη σφαίρα, αλλά περνάγαν όλες δεξιά-αριστερά. Και σκάει τώρα το κουνελάκι, το οποίο κουνελάκι ήταν πάλι μάχημο, μου ρίχνε. Αλλά σε είχα λοκάρει, ήξερα από πού βγαίνει. Δηλαδή, σκέφτηκε να πει από την άλλη ή να πα κάπου αλλού. Και λέω τώρα θα αρχίσω καταρρυπά και θα τη φάει. Και πάει και το κουνελάκι. Τώρα αυτό το κουνελάκι λοιπόν θα το δανειστούμε εμείς και πρέπει να γίνει το αντίστροφο, μάγκες. Πρέπει να περάσουμε το κουνελάκι να το πάμε από την άλλη πλευρά και να, να το προστατεύσουμε και να μα σκοτώσουν οι άλλοι δύο. Εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει. Θα σκοτώσουμε του άλλου δύο και ο κούνελο για πρώτη φορά θα περάσει την όχθη να πάμε πιει νεράκι. Εντάξει. Λοιπόν, χάσαμε το πρώτο round. Κακή επικοινωνία, είχαμε ήταν το πρώτο. Εντάξει. Πάμε τώρα να το τελειώσουμε. Τα τελειώνουμε όλα τώρα, αδερφέ. Δεν είναι... Με τον Ποντοζή καταρρυπά. Πα, ρίχνει. Δεν έχει ούτε κάλυψη ούτε τίποτα. Ρασμπί. Ρασμπί. Πάμε. Εμπλοκή! Πάρ' τα αρχίδια μου! Έξω! Έξω και ο άλλος! Όχι το κουνέλι ακόμα, όχι ακόμα, είναι ο Μίδε μέσα! Πού! Με πέτυχες! Τέλος, ήρθε το κουνέλι! Ήρθε το κουνέλι στο αρχηγείο!
Μπράβο. Μπράβο, ρε. Μπράβο, παιδιά. Καλό. Τι έπαθες. Γύρισε. Μάκα, μου έρθει πολύ ώρα πολύ, να ξέρεις, δεν ξέρω αν το θέλεις. Πώς δεν το θέλα. Με πέτυχες πολύ καλά, ρε φίλε. Ρε φίλε, όλες πηγαίναν έτσι. Ούτως ώστε σήκωνα, γιατί έπαιχαν ευθείες, αλλά σκάγαν πιο μπροστά. Και ήρθε και έσκασε. Να δείξω εδώ. Να δείξω εδώ το σημάδι. Εφαγές. Εφαγές. Έχω φάει εδώ μία. Από μένα. Όχι, από μένα. Όχι, ρε γάμο το, πάντως δεν πήρα. Δεν παγαλώ. Δεν πήρασε. Όλα καλά. Όλα καλά. Σούπερ, αλλά τώρα θα είναι το deathmatch. Τώρα θα δούμε όλοι για ξύλο. Τώρα θα πεθάνει κόσμος. Βολιώτης ευθεία κάτω από το τέτοιο, από τη... από αυτό! Παρά ο Δαγαμηθής! Καμιόλα. Καλύπτεις. Κάτω. Φύγε. Κωστή, αυτό δεν είναι πλάνο. Ω! Ποιος ρε! Ρε πουτάνε! Μηδέ! Ρε μαλάκα! Κάλυψε με! Ρε την κίνηση ρε θέλει πουτάνα! Φύγε. Άνα σου γαμίσω. Έφαγα ένα χέτ καλό, μπρο. Το γάμισα, να ξέρεις. Γαμιέσαι. Μάρατον! Ρίξε κατά ριπάτς! Φύγε, σε καλύπτω, φύγε! Ναι! Κάμερα, γιατί είσαι στην ίδια ευθεία. Πρόσεξε κάμερα. Εντάξει ρε βγες. Άδειες ρε μαλάκα. Έλα τελείωσε. Ξέρω ποιο τώρα, αυτό ήταν από εκεί από σένα. Όλοι τι φάγαμε. Εντάξει. Μπράβο ρε μαγκές. Το πιάσαμε λίγο, το μάθαμε. Μπράβο. Ήταν πολύ καλό παιδιά, πολύ καλό. Headshot. Και εγώ ένα πριν το φαράω
headshot. Έριξα δύο headshot, αλλά την έφαγα μυρό χωρίς με σορτσάκι γαμήθηκα, ξέρεις. Sorry. Να το πέρα μάτος. Σου άδειασα δύο γεμιστήρες, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Εδώ το χάρας μας, παιδιά, όποιος έρθει Κρήτη, ένα είναι το paintball Κρήτη, θα δει εδώ πέρα, θα βρει τον Παλίκαρο, τον Κοστάρα, θα πει είμαι από Σόνοβζους, από Μίδα και από το κρου και θα σας έχει βασιλιάδες. Πάρκινγκ έχει, delivery καφέ με σάντες. Και να μην πείτε ότι είστε από εμάς, πάλι βασιλιάδες σας έχει, έτσι. Εδώ πέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοιάζουμε εμείς, ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όλοι like πες τους. Όλοι like. Έτσι, έτσι. Και σαν να ξαναδούμε σίγουρα, να ξέρεις. Εννοείται ότι σας περιμένω και σας. Μάριο όμως που τώρα το γνώρισε, τι έχεις να πεις. Γάμο τα κοπέλια, αφού έχασε είναι καλός, αφού έχασε είναι καλός. Μια ματινάδα δεν θα ήθελα ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μια ματινάδα, αφού είστε φίλοι, να την έχετε ότι θυμάστε πάντα. Γιατί η φιλία είναι πάνω απ' όλα. Λέει η ματινάδα, οι χρόνοι λιγοστεύουνε, το λάδι στο καντήλι. Μαύρα μαλλιά ασπρίζουνε, μα δεν ξεχνούν τη φίλη. Έλα. Ωραία, εμένα και του Μίκη δεν προλάβανε να ασπρίσουνε, αλλά... Λοιπόν, λοιπόν, το καλωσόρισμα της Κρήτης. Μάρια, θα ξεκινήσω από το σένα. Ανέμορφα. Λοιπόν, και το καλωσόρισμα ποιο είναι. Βάζομαι μια για να... Βάλτου! Όσο... Να την πω την που πίνω εγώ. Όσο θα... λοιπόν, καλωσόρισε. Καλώς σας βρήκα. Μπράβο, πάλι. Τρεις λίγες. Μετά το λίγο. Πάμε. Σαν καλώς όρισες στην Κρήτη. Καλώς σας βρήκα, δικό μου. Ζιόμιστο. Ζιόμιστο μου έρεσε. Ατρελαθούσε. Έσαμε ρε παίξ του. Παίξ του μια να πάει κάτω. Καλώς σας βρήκα. Σκουμπάρε, σκουμπάρε. Γεια σκουμπάρε. Σας αγαπώ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Slots Hub μόνο. Slots Hub. Και εσύ θα γαμηθείς. Είμαστε τόση ώρα εδώ. Πορεύουμε σούστα. Το ζούμε κριτικά. Πίνουμε κούπες και οι φλωράδες από εδώ θέλουν να πάνε για φαγωτό. Να περάσετε καλά. Εμείς θα κάτσουμε εδώ για να συνεχίσουμε τις κούπες. Γαμηθήκατε. Γεια. Peace out. Αδερφέ, έχω πάθει πλάκα με τον κόσμο εδώ στην Κρήτη. Όλοι πολύ φιλόξενοι, καλός κόσμος, καλά παιδιά. Και την άλλη μας. Είστε πολύ λεβέντες, όντως. Όλοι του κόσμου, τα νησιά. Ακούνε στον πλανήτη, κάποιος έτσι λέει, να πάρεις δεν μπορούν να κάνουν την κλειτή. Να, καλό ήταν, καλό. Ματινάδα. Φιλάκα, φιλάκα, φιλάκα. Καλημέρα, μάγκες. Να ξέρετε, είναι τρίτη φορά που λέμε καλημέρα και έχει αρχίσει και γίνεται περίεργο. Καλημέρα. Γιατί ο τύπος από πίσω δεν πατάει το ρεκ. Ξυπνήσαμε σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα του σκάφους. Η μέρα που θα πηγαίναμε στα Χανιά. Που θα πάτε στα Χανιά. Ναι. Τελικά θα πάμε, μάγκες. Ναι. Το οποίο είναι ένα υπέροχο σκάφος ενός πολύ πολύ καλού φίλου. Θα είμαστε στο Δόκι και θα πάμε βόλτα την ομαδάρα να δει κάποια μέρη τα οποία δεν πας ο δικός. Θα το πάρει όλο επάνω το Φαραώ. Γιατί ο Μίδε πρέπει να μείνει εδώ, να μπει online με το στούντιο στην Κύπρο για να τελειώσουμε, γιατί αύριο γράφουμε το Μασαλά νούμερο 2 ή αλλιώς One Team, το νέο κομμάτι. One Team, μάγκες. Να περάσετε όμορφα. Γαμίστε τα όλα. Φτιάξτε τον τρακ να γαμάει, μπρο, να γαμάει. Ναι, ναι. Hit, hit, ναι, ναι, βρε μαλάκα, με εμένα μιλάω. Μαλάκα. Μασαλά. Τύχη μου όλη στην πύλια. Η γυναίκα μου μέσα στην κρίνια. Του χαλάει που μετράω τα φύλλα. Θα στη χτίσω από φρούτα τη βίλα. Κουβανέζι κοπούρο βανίλα. Έχω βίζιο να απόψε τραγκίλα. Εμπιστεύσω το χέρι του Μίδα. Θα στη χτίσω από φρούτα τη βίλα. Μασαλά, Ινσαλά, Σαπαλά. Ελά, δεκάρι Μοχάμετ Σαλά. Τα λεφτά του θα κάνω φτερά. Μασαλά, Ινσαλά, Σαπαλά. Ελά, 11 τόξο ξανά. Ψηλό κατά φράγκα πολλά. Μασαλά, Ινσαλά, Σαπαλά. Ελά, δεκάρι Μοχάμετ Σαλά. Τα λεφτά του θα κάνω φτερά. Μασαλά, Ινσαλά, Σαπαλά. Ελά, 11 τόξο ξανά. Ψηλό κατά φράγκα πολλά. Λοιπόν, καλησπέρα μάγκες. Ήρθε η μεγάλη στιγμή και η μεγάλη ώρα να σας δώσουμε επιτέλους τα δώρα σας. Λοιπόν, από το
7 stars. Έτσι, μπορεί να μην σα πήγε στα αστέρια, αλλά μα έφερε στην Κρήτη, μάγκε! Από 7 stars λοιπόν, το δωράκι δίνω στον πρώτο μεγάλο νικητή, το φίλο μα από Καλαμάτα. Πε ένα ευχαριστώ, ρε πουτσάρα μου. Το βασιλάρα από την Καλαμάτα, ρε μάγκε. Γεια σου, Ελλάδα. Και εδώ το αλάνι μα από το Βόλο, ο βολιώτη μα. Έτσι, μπορείτε να τα ανοίξετε κιόλα, να δείτε τι το δωράκι είναι, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Τίποτα, τα έφαγε ο Μίδε πριν. Όπα, τι έχουμε εδώ. Όπα, λάσο. Όπα. Άμα. Τι έχω. Άμα. Εσύ εδώ τι έχεις. Εγώ, φίλε, είμαι πολύ καλά από πέρα. Εδώ τι έχουμε. Έχει λεφτά, ρε. Εμένα τι μου δώσατε, ρε. Σήμερα τα γόρια μαγειρέψουν για μένα και τα κορίτσια. Κάθε ομάδα φτιάξει ένα πιάτο με κοινό βασικό υλικό, ένα σνακ. Έχει τη διάθεσή τη 30 λεπτά για τη σύλληψη ιδέα και την αγορά των υλικών. Ρε, κάτι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε, πού τα λεφτά, ρε, μαλάκα. Τι να μαγειρέψω, ρε, τι να με δουλεύει. 75 ευρώ θα δώσουμε. Ρε, φέρ τα λεφτά στο Βασίλα, την Καλαμάτα, ρε, μαλάκα. Όπα, 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 όπα. Λοιπόν, αν πάνε μάγκες καλά τα βλογκάκια, ό,τι είπα και στα live stream, σαλάνια μου. Έτσι, μπορεί να είστε εσείς οι επόμενοι που θα έρθετε μαζί μας σε ένα ταξίδι, σε ένα νέο προορισμό και να βιώσετε την εμπειρία που περνάνε τα παιδιά. Περνάτε καλά, ρε κοπρίτε. Καλά, καλά. Και φανταστικά. Μασαλά, το μαγιό καλό, εντάξει. Είναι... Εμένα μου χάσετε σε 9-5 πάντα. Πάρε ένα φακελάκι για το επόμενο. Όχι. Λοιπόν, την καπελαδούρα σας. Πρώτα η Δεσποινής. Ορίστε. Ορίστε. Δωράκι. Και μετά οι κοπριθαράδες εδώ πέρα, μην σας φύγουν τα λεφτά. Δεν μου τα να πάρω. Ελά, ωραία. Μάγκες, ωραία ήτανε. Πάει και αυτό. Γρήγορη βολτούλα, τώρα κάνουμε μια βόλτα έτσι στα Χανιά, να πάμε να πιούμε κανένα καφέ και μπορεί να πάμε Ρέθυμνο, θα το δούμε. Α, κάντε και τα Χανιά. Ναι. Τα Χανιά, δηλαδή όποιος πάει στα Χανιά, χάνεται. Για χύψη από αλφα μέχρι ωμέγα λόγο. Για να μην λέω μόνο χύψη, όποιος πάει στα Χανιά, χάνεται. Και, αλλά μετά, μέσα στη χασούρα, βρίσκει τον εαυτό του. Ήρθαμε στο Ρέθυμνο, είναι 8.30 το βράδυ, είμαι και εγώ λίγο κομμάτι γιατί πήγαμε από Ηράκλειο Χανιά. Από τα Χανιά πήγαμε μέχρι το νησάκι Θοδωρού, πως λέγεται, με το σκάφος, φάγαμε, γυρίσαμε όλα τα Χανιά, καφέρθαμε τώρα Ρέθυμνο, είναι 8.30 το βράδυ και είμαστε στο πάρκινγκ. Πάμε να βρούμε τους άλλους και έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάτι τηλεοπτικά σοκάκια εκεί πέρα, κάτι ωραία στην παλιά πόλη. Πολύς κόσμος, χαμός, κόσμος, ηρωή. Για να δούμε αν θα βρούμε μερικούς λοτσχαμπικούς στο Ρέθυμνο. Μασαλά! Ρέθυμνο, μάγκες, είναι η πιο ωραία πόλη της Κρήτης. Πήγα Ηράκλειο, πήγαμε Χανιά, σαν το Ρέθυμνο δεν έχω ξαναδεί. Πολύ ζωή, κόσμος, μαγαζιά, σοκάκια, γραφικά, μέρη. Έχω πάθει σοκ, έχω πάθει σοκ. Μαλάκες, εσείς 9-5 έχουμε δρώσει, περπατώ όλη την Κρήτη, ρε μαλάκες. Ρε, αμάξτε, δεν πήρατε κανένα αμαξιά, για δούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά το Ρέθυμνο, μάγκες. Η βιλάρα μας εδώ πέρα. Στη βιλάρα του κουμπάρα του Πουτσάρα. Πουτσάρα! Όπω μείνε! Ελάτε, ρε! Κάτσε λίγο, σε βλέπω εδώ πέρα πώ θα λε, ρε! Μοντέλο είσαι, μοντέλο είσαι! Ομίδε! Μοντέλο είσαι! Έρχομαι, έρχομαι! Έρχομαι! Κάτω το πρωί, έφυγα! Ελά! Δεν πάει καλά, ρε! Ελά, γόρι! Τι πίνει εδώ! Καλό βγήκε το τραγούδι τουλάχιστον. Το παλεύουμε. Θα το γαμίσω. Ένα θέλω να δίνω το highlight. Ωραία, ωραία, ωραία. Πριν πω το highlight, θέλω να πω κάτι άλλο και να κάνουμε το τοποθέτηση εδώ πέρα. Πέρα από το ταξίδι, είναι ότι αυτή η εμπειρία ζωής που έχουμε. Παρένθεση, προσλαμβάνω. Μαζί με όλους αυτούς και η εμπειρία ζωής που έχουμε αποκομίσει είναι μοναδική. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις με ό,τι λεφτά και αν έχεις, αρκεί χωρίς να μην το θέλουν αυτοί, βέβαια. Οπότε είναι κάτι
καταπληκτικό, μοναδικό, παιδιά, όπως αυτό, μοναδικό στο είδος σου. Το highlight δεν είπα ακόμα, το highlight, παιδιά, ήταν το σημερινό. Δεν υπήρχε αυτή η εμπειρία ζωής μέσα στο γιοτ, να ταξιδεύουμε και να πηγαίνουμε στους Θοδωρούς. Δεν δίνεις χέρι, ρε. Κάναμε μπανάρα, κάναμε όλα. Βούτυξατε. Εγώ βούτυξα. Και το σημερινό ήταν πάρα πολύ. Μπράβο. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Σας άρεσε. Εγώ να ξέρω, είχα και άγχος. Λέω τώρα μπορεί να κερδίσω δύο ψολαράδες και να έχουν δύο φίλοι τους. Όταν είδα δύο ζευγαράκια, χάρηκα, ρε φίλε. Θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Χάρηκα ιδιαίτερα, εγώ τώρα παίρνω πάσα. Χάρηκα ιδιαίτερα, ρε φίλε, που μας κάτσανε τέτοια παιδιά. Ναι. Και αυτό φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο εδώ πέρα. Αλλά καλό, λες και γνωριζόμασταν. Εμείς τα είπαμε και ωραία στα αμάξι σήμερα που γυρνούσαμε. Ρε φίλε, το παιδιά, μπράβο σα. Μάκη, εγώ πέρασα τέλεια. Εγώ έκανα τέσσερις φίλους, παιδιά. Δεν θέλω να χαθούμε. Το λέω ειλικρινά. Όχι, το λέω μέσα από την καρδιά. Με τούτο εδώ τα αρχίδα και θα χαθούμε. Σε περιμένω τις αλλολίκες. Θα γαμηθείτε που πληρώνει την μπουγάτσα. Δεν θέλω να χαθούμε. Στο λέω ειλικρινά, αδερφέ. Όχι, στο λέω ειλικρινά. Ελπίζω να σας άρεσε το βλογκάκι στην Κρήτη, να το απολαύσατε και να κάνετε όλοι like, subscribe, καμπανάκι και έρχονται πολύ καλύτερα vlogs. Να πάμε και με άλλους νικητές, άλλους διαγωνιζόμενους. Ελάτε μαζί μας από εδώ. Όχι, εγώ θέλω τους ίδιους και να πάμε στο Βέγκα. Να μας δεις. Όχι, τους ίδιους και να πάμε στο Βέγκα. Τους ίδιους. Εγώ έφυγα ένας διαγωνισμός. Φιλάκια, μάκες, τα λέμε στο επόμενο vlog. Γεια.